Αντιγελαϊδής, φως και λαϊδούσης πρώτα. Για πώς μπορώ να κελαϊδώ. Με κόψαν τα φτερούγια μου, με πήραν τη λαλιά μου. Η ημερομηνία της 29ης Μαΐου 1453 αποτελεί ένα σημείο στροφής στην ιστορία. Σημειώνει το τέλος μιας παλιάς ιστορίας, της ιστορίας του Βυζαντινού πολιτισμού. Επί 1100 χρόνια στάθηκε εκεί στο Βόσπορο μια πόλη όπου το πνεύμα θαυμαζόταν και η μάθηση και τα γράμματα του κλασικού μαρνηθότητας σπουδάζονταν. Χωρίς τη βοήθεια βυζαντινών σχολιαστών και γραφέων, πολύ λίγα θα ήταν σήμερα γνωστά από τη φιλολογία της αρχαίας Ελλάδας. Υπήρξε επίσης μια πόλη, της οποίας οι ηγεμόνες, επί σειρά αιώνων, είχαν εμπνεύσει και ενθαρρύνει μια σχολή της τέχνης, που δεν έχει ομοιότηση στην ανθρώπινη ιστορία. Μια τέχνη που προέκυψε από μια διαρκώς ποικίλουσα ανάμειξη της ψυχρής διανοητικής ελληνικής έννοιας της αρμονίας των πραγμάτων και μιας βαθιάς θρησκευτικής που είδε στα έργα της τέχνης την ενσάρκωση του Θεού και την καθαγίαση της ύλης. Υπήρξε επίσης μια μεγάλη κοσμοπολιτική πόλη όπου μαζί με τα εμπορεύματα ανταλλάσσονταν ιδέες με ελευθερία σκέψης και τις οποίες οι πολίτες έβλεπαν τους εαυτούς τους όχι σαν μια φιλετική μονάδα, αλλά ως τους κληρονόμους της Ελλάδας και της Ρώμης, φωτοστεφανωμένος από την χριστιανική πίστη. Όλα αυτά τώρα τελείωσαν. Η νέα κυρίαρχη φυλή αποθάρρυνε τη μάθηση μεταξύ Ελλήνων υπηκών της. Χωρίς την υποστήριξη μιας ελεύθερης κυβέρνησης, η Βυζαντινή τέχνη άρχισε να παραγμάζει. Η Νέα Κωνσταντινούπολη ήταν μια λαμπρή πόλη, πλούσια και πολυάνθρωπη και κοσμοπολίτικη και γεμάτη από ωραία κοσμήμα. Αλλά η ομορφιά της εξέφραζε την κοσμική αυτοκρατορική ισχύ των Σουλτάνων και όχι η βασίλεια του χριστιανικού θεού επί της γης. Και οι κάτοικοί της ήταν θρησκευτικά διαλυμένοι. Η Κωνσταντινούπολη είχε ξαναγεννηθεί για να γίνει κοινός των επισκεπτών επί πολλούς αιώνες, αλλά ήταν Ισταμπούλ και όχι Βυζάντια. Δεν επιτεύχθηκε λοιπόν τίποτα από την Ανδρία των τελευταίων ημερών του Βυζαντίου. Έκανε εντύπωση στο Σουλτάνο, όπως φανέρωσε η αγριότητά του μετά την άνοιξη της πόλης. Δεν διακινδύνευε με τους Έλληνες. Υπήρξε πάντοτε θαυμαστής της ελληνικής παιδείας. Βρήκε τώρα ότι το ηρωικό ελληνικό πνεύμα δεν πέθανε εντελώς. Μπορεί, όταν αποκαταστάθηκε η ηρεμία, ο θαυμασμός του να τον ενθάρρυνε να προσφέρει καλύτερη μεταχείριση στους Έλληνες υπηκόους. Οι όροι τους οποίους ο Πατριάρχης Γενάθιος πέτυχε από αυτόν, συνένωσαν την ελληνική εκκλησία και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού κάτω από μια αυτόνομη κυβέρνηση. Το μέλλον δεν επρόκειται να είναι εύκολο για τους Έλληνες. Τους δόθηκε υπόσχεση για ειρήνη και δικαιοσύνη και για ευκαιρίες πλουτισμού. Αλλά ήταν πολίτες δεύτερης τάξης. Η σκλαβιά φέρει αναπόφευκτα αποθάρρυνση και οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τα αποτελέσματά της. Επιπλέον,
πια εξαρτημένη από την καλή θέληση του Κυριάκου της. Όσο ζούσε ο κατακτητής Σουλτάνος, η τύχη τους δεν ήταν τόσο κακή. Αλλά ανέρχονται στον θρόνο Σουλτάνοι, που δεν είχαν ιδέα από τον Βυζαντινό πολιτισμό και που ήταν υπερήφανοι να είναι αυτοκράτερος του Ισλάμ, χαλίφες και αρχηγή των πιστών. Και σύντομα, το μεγάλο οικοδόμημα της Οθωμανικής διοίκησης έπεσε σε παραγωγή. Οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να πατούν σε διαφθορά με απάτη, στην αδικία με απιστία και στη ραδιοργία με αντιραδιοργία. Η ιστορία των Ελλήνων κάτω από τους Τούρκους δεν είναι επικοδομητική και προκαλεί μελαγχολία. Ωστόσο, παρά τα σφάλματα και τις αδυναμίες της, η Εκκλησία επέζησε. Και όσο επιζούσε η Εκκλησία, ο Ελληνισμός δεν μπορούσε να πεθάνει. Η Δυτική Ευρώπη με προγονικές αναμνήσεις ζηλοτυπίας προς τον Βυζαντινό πολιτισμό, με τους πνευματικούς της συμβούλους να καταγγέλουν τους Ορθοδόξους ως αμαρτωλούς και σημαντικούς και με μια κατατρίκουσα αίσθηση ενοχής ότι εγκατέλειψε την πόλη στο τέλος, προτίμησε να λησμονήσει το Βυζάντιο. Δεν μπορούσε να ξεχάσει το χρέος που όφιλε στους Έλληνες, αλλά θεωρούσε ότι το χρωστούσε μόνο στην κλασική εποχή. Οι φιλέλληνες, που ήθελαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, μιλούσαν για τον Θεμιστοκλή και τον Περικλή, ποτέ όμως για τον Κωνσταντίνο. Πολλοί διανοούμενοι Έλληνες αντέγραψαν το παράδειγμά τους, παρασυρθέντας από το κακό πνεύμα του Κοραή, του μαθητή του Βολταίρ και του Γίγονα, για τον οποίο το Βυζάντιο υπήρξε ένα άσχημο ενδιάμεσο της Ευρωνίας, που ήταν καλύτερα να λησμονηθεί. Έτσι, ο πόλεμος της ανεξαρτησίας δεν κατέληξε σε πλήρη απελευθέρωση του ελληνικού λαού, αλλά μόνο στη δημιουργία ενός μικρού βασιλείου της Ελλάδας. Στα χωριά, οι άνθρωποι ήξεραν καλύτερα. Εκεί θυμόντουσαν τους θρύνους που έφτασαν μαζί με τη φρικτή είδηση. Η πόλη έπρεπε να πέσει τιμωρημένη από το Θεό για την πολυτέλειά της, την αλαζονία της και την αποστασία της. Αλλά θα έπεφτε σαν θηλυκή ηρωίδα, πολεμώντας ηρωικά ως το τέλος. Θυμόντουσαν εκείνη τη Μαύρη Τρίτη, μια μέρα που όλοι οι πραγματικοί Έλληνες θεωρούν ακόμα ως αποφράδα και οι ψυχές τους σκεφτούσαν και το θάρρος τους δυνάμωνε όταν μιλούσαν για τον τελευταίο χριστιανό αυτοκράτορα που όρθιος, ατρόμητος, μπροστά στο ρήγμα, εγκαταλελειμμένος από τους δυτικούς συμμάχους του, απέκρουε τους απίστους, μέχρι που ο αριθμός τους τους συνέθεψε και έπεσε από την αυτοκρατορία ως σαβανότο. Βυζαντινολόγος, Σερ Στίβεν Ράντσμαν.